Λοιπόν, μιλήσουμε λίγο έτσι, και κάπως πιο οργανωμένα για την υπαρξιακή ποιητική ψυχοθεραπεία. Διάλεξα φυσικά ένα έργο τέχνης του Αουγκούστ Μάκε, που είναι ένας Γερμανός ζωγράφος, πολύ αγαπημένος μου. Βλέπετε, το έργο του είναι γεμάτο ζωή. Μόνο που τον σκότωσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος σε ηλικία γύρω στα 27. Και ξεκινάμε με μια απώλεια. Εδώ, σήμερα τυχαία συνάντησα αυτό το πολύ ωραίο, αυτή την πολύ ωραία φράση που έγραφε ότι είναι από τον Λάο Τσε, δεν ξέρω αν είναι, πάντως μου άρεσε. Λέει ότι ο καλός ταξιδευτής δεν έχει σταθερά σχέδια και δεν έχει πρόθεση να φτάσει κάπου. Το βρίσκω πάρα πολύ απελευθερωτικό και για τη ζωή μας και για την ψυχοθεραπευτική διαδικασία, όπου χωρίς να έχουμε σταθερά σχέδια, μπορεί να έχουμε σχέδια, και ο σκοπός μας δεν είναι να φτάσουμε κάπου, αλλά να κάνουμε το ταξίδι. Ο καθένας με το δικό του τρόπο και όσο καλύτερα μπορεί. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι υπαρξιακή ποιητική ψυχοθεραπεία. Προσπάθησα να βάλω σε μία φράση έναν τρόπο να την περιγράψω και λέω ότι η υπαρξιακή ποιητική ψυχοθεραπεία είναι μία διαδικασία διερεύνησης και καλλιέργειας του κόσμου του θεραπευτή, του θεραπευόμενου, καθώς και της θεραπευτικής συνάντησης. Είναι αυτό το τρίπτυχο. Και τώρα θα δείτε τρεις πυραμίδες διαφορετικές, οι οποίες όμως στην ουσία έχουν τον ίδιο στόχο. Ποιος είναι ο ίδιος στόχος? Αφού ας τις δούμε λίγο έτσι πρόχειρα και θα σας πω με ποιο σκεπτικό μου ταιριάζει το σύμβολο της πυραμίδας. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για μια ψυχοθεραπεία, η ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να είναι μόνο υπαρξιακή, δεν μπορεί να είναι μόνο μιας προσέγγισης. Περιλαμβάνει μέσα πολλά κομμάτια και έβαλα κάτω-κάτω το ψυχοεκπαιδευτικό. Έχει ενδοπροσωπική δουλειά που γίνεται διαπροσωπική δουλειά, δουλεύουμε συστημικά, δουλεύουμε υπαρξιακά και δουλεύουμε και ποιητικά. Ήθελα να δείξω εδώ λοιπόν ότι όταν μιλάμε για υπαρξιακή ποιητική ψυχοθεραπεία, δεν εννοώ ότι όλη η συνεδρία ή η θεραπευτική διαδικασία αναγκαστικά θα έχει αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στα οποία αναφερόμαστε και έχουν αυτή την ποιότητα. Περιλαμβάνει και όλα αυτά τα υπόλοιπα κομμάτια. Άλλη μια πυραμίδα που έχει πάλι το ίδιο σκεπτικό είναι, μπορούμε να πούμε ότι χρειάζεται στα θεμέλια να υπάρχει το κομμάτι της γνώσης της ψυχολογίας, του τι είναι ψυχοθεραπεία, πώς δουλεύει η ψυχοθεραπεία, εξοικείωση με την υπαρξιακή σκέψη, τη φιλοσοφία δηλαδή, και τις υπαρξιακές προσεγγίσεις που υπάρχουν, επαφή και γνώση των οριακών καταστάσεων, δηλαδή των δύσκολων υπαρξιακών καταστάσεων, όπως τους έχει περιγράψει ο Καρλ Γιάσπερς, οι οποίες είναι κατεξοχήν τα υπαρξιακά θέματα. Και για να αντιμετωπιστούν αυτά, αυτό που σας προανέφερα, είναι μια ποιητική στάση του θεραπευτή και του θεραπευόμενου μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι μια άλλη πυραμίδα. Ή πιο απλά μπορούμε να πούμε γνώση, τεχνική, φιλοσοφία και ποιήση. Αυτή η αίσθηση της πυραμίδας δίνει μια ασφάλεια, δίνει μια σιγουριά, με την έννοια ότι τα θεμέλια είναι σταθερά. Υπάρχει γνώση της τεχνικής, υπάρχει εμβάθυνση στη φιλοσοφία και υπάρχει και ένας ποιητικός τρόπος ο οποίος μπορεί να μας δώσει την ελευθερία και τη δημιουργικότητα που απαιτείται ορισμένες φορές στην θεραπευτική μας δουλειά. Και νομίζω είναι απαραίτητη σε κάποιες στιγμές. Αλλά δεν είναι μόνο το τελευταίο κομμάτι. Έχει όλα τα θεμέλια. Και η πυραμίδα είναι ένα κατεξοχήν σταθερό σχήμα. Τώρα, εδώ είναι ο αγαπημένος μου ορισμός από το Χάιντεγκερ, όπου κάθε φορά τον αναφέρω.
Και ματαιώνομαι πλήρως, διότι κανένας νομίζω δεν έχει τον ενθουσιασμό για αυτόν τον ορισμό και προβληματίστηκα πάρα πολύ, γιατί κάπως λέω δεν μπορώ να μεταδώσω το πόσο μεγάλη συμπίκνωση έχει αυτός ο ορισμός και πόσο επιτυχημένα εξηγεί την σχέση της τέχνης με την ψυχοθεραπεία. Αλλά θέλει εξήγηση. Γι' αυτός είναι ο λόγος ο οποίος δεν γίνεται κατανοητός σε πρώτη φάση. Και σκέφτομαι ότι όλος ο προηγούμενος πρόλογος που σας έκανα πριν είναι ένας έμεσος τρόπος να κάνει πιο εύκολη την πρόσβαση σε αυτού του είδους την κατανόηση. Οπότε, να σας πω ότι το πρώτα απ' όλα αυτός ο ορισμός προέρχεται από αυτό το βιβλίο. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Η προέλευση του έργου τέχνης. Ένα πολύ πολύ σημαντικό βιβλίο που αφορά την τέχνη. Δεν είναι εύκολο βιβλίο. Και του παίρνει του Χάιντιγκερ τουλάχιστον 100 σελίδες πριν φτάσει να συνδέσει την έννοια της αλήθειας με την έννοια της τέχνης. Και φέρνει αυτή την εκπληκτική σύνδεση, η οποία στην πραγματικότητα τι λέει. Και μπορώ να το πούμε με απλά λόγια. Ένα έργο τέχνης, για να είναι έργο τέχνης, κατά τον ορισμό αυτό, πρέπει να έχει μέσα αλήθεια. Να είναι αληθινό. Αλλά ποια αλήθεια να έχει? Την αλήθεια την αφηρημένη? Όχι. Την αλήθεια του όντως. Δηλαδή την αλήθεια του πλάσματος, της ύπαρξης και του όντως εν γέννη. Η αλήθεια λοιπόν αυτή του όντως μετατρέπεται σε έργο. Εν έργο ποιείται. Γίνεται έργο. Αυτό λοιπόν είναι τέχνη. Είναι η μετατροπή της αλήθειας του όντως σε έργο. Είναι τόσο απλό και τόσο διαφωτιστικό. Και επίσης το ότι διαχωρίζει την έννοια της λύθης, που είναι η απόκρυψη, και στην καθημερινότητα είναι το ξέχασμα, όταν λέμε η λύθη περιλαμβάνει αυτό που έχω ξεχάσει ή έχει αποκριβεί, με την παλαιότερη έννοια του, από το λανθάνιν πρέπει να είναι. Η αλήθεια λοιπόν είναι αυτό το οποίο αποκαλύπτεται. Δεν είναι πια κρυφό, έρχεται στην επιφάνεια, εμφανίζεται και το έργο αναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία του να το φέρει στην επιφάνεια με έναν τρόπο που θα σταθεροποιηθεί και θα αποκτήσει αυτή την οντότητα ως τέχνη. Και από εκεί και πέρα εναπόκειται πλέον σε όλους μας να το πλησιάσουμε ή να το αγνοήσουμε. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι επειδή υπάρχει ένα έργο τέχνης, όσο σπουδαίο κι αν είναι, ότι θα έχει την ικανότητα να μας αγγίξει με έναν τρόπο που θα είναι ουσιαστικός και ενδεχομένως μεταμορφωτικός. Εκεί λοιπόν υπάρχει, από τη μία πλευρά είναι η ευθύνη του καλλιτέχνη, του να φέρει, να είναι όντως αληθινός σε αυτό που φέρνει και να το φέρει με έναν τρόπο που θα είναι και τεχνικό και τεχνικά άρτιος, ώστε να μπορεί να επικοινωνηθεί. Και από την άλλη, είναι η δική μας ευθύνη να πλησιάσουμε και να συνδεθούμε με το έργο τέχνης με μια, θα έλεγα, αγαπητική σχέση, γιατί πρέπει να δώσουμε ένα κομμάτι του χρόνου μας, της προσοχής μας, δηλαδή κομμάτι της ζωής μας, για να μπορέσουμε επί της ουσίας να πλησιάσουμε ένα έργο τέχνης. Το έργο τέχνης δεν καταναλώνεται, δεν είναι δεδομένο σαν ένα κουτάκι κοκακόλας που το ανοίγω και το πίνω και μου δίνει ό,τι έχει να μου δώσει χωρίς καμία άλλη προσπάθεια. Το έργο τέχνης απαιτεί κομμάτι της ίδιας μου της ψυχής. Και εδώ προσπαθώ να εξηγήσω όλο αυτό λίγο αναλυτικότερα. Λοιπόν, ο Χάιντιγκερ εξηγεί την ουσία της τέχνης με βάση τις έννοιες του είναι με κεφαλαίο και της αλήθειας, όπως είπαμε προηγουμένως. Υποστηρίζει δε ότι η τέχνη δεν είναι μόνο ένας τρόπος έκφρασης του στοιχείου της αλήθειας σε έναν πολιτισμό, αλλά είναι το μέσο δημιουργίας του και παροχής ενός εφαλτηρίου από το οποίο μπορεί να αποκαλυφθεί αυτό που είναι. Άρα εδώ η τέχνη δεν είναι απλώς έκφραση, είναι και δημιουργία. Είναι και κομμάτι του πολιτισμού μας, ενεργό. Δεν αποτυπώνει απλώς τον πολιτισμό έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, αλλά συμμετέχει ενεργά
στη διαμόρφωση του πολιτισμού. Κάθε τέχνη, μια και επιτρέπει να συμβεί η έλευση της αλήθειας, έτσι, πολύ χαϊντικηριανός όρος, η έλευση της αλήθειας μέσα από το έργο, η έλευση της αλήθειας των όντων, είναι κατ' ουσίαν ποίηση. Ήδη εδώ βλέπουμε στο Χάιντεγκερ γιατί μιλάει, όταν μιλάει για ποίηση, δεν αναφέρεται μόνο στο γραπτό λόγο και στο ποιητικό έργο στενά. Και εδώ το ξεχωρίζω, γιατί από εκεί έρχεται για μένα η επιβεβαίωση ότι το ποιητικό στοιχείο είναι ευρύτερο από την ποίηση και άρα μπορούμε να, όταν μιλάμε για ποιητική, μιλάμε για την ουσία της τέχνης εν γέννη. Πάλι Χάιντεγκερ, το ίδιο έργο, η προέλευση του έργου τέχνης. Ποιητής με το ευρύτερο νόημα δεν είναι μόνο ο δημιουργός καλλιτεχνημάτων, αλλά και αυτός που αληθεύει. Τι κάνει δηλαδή, διαφυλάσσει, περιφρουρεί την αλήθεια του. Τώρα, αυτό εδώ μας ανοίγει μια διάπλατη πόρτα στο να αντιληφθούμε ότι ο ποιητής δεν είναι μόνο ο δημιουργός καλλιτεχνημάτων. Ποιητής μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε υπό αυτές τις προϋποθέσεις, στο βαθμό που διαφυλάσσει και περιφρουρεί την αλήθεια. Με πιο απλά λόγια, όταν είμαστε ενδεχομένως σε επαφή με αυτού του είδους την αλήθεια, ίσως ο λόγος μας ή η στάση μας ή και όλη μας η ζωή γίνεται εν μέρη ποιητική. Η ουσία της τέχνης είναι η ποίηση. Αλλά η ουσία της ποίησης είναι η εγκαθίδρυση της αλήθειας. Ξανά, η έννοια ως ζητούμενο. Και ποιας αλήθειας, της αλήθειας του όντως. Βλέπετε πόσο μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται έτσι σε ένα έργο τέχνης και πόσο πιο ουσιαστικά πράγματα εμπεριέχει ένα έργο τέχνης, αν έτσι το δούμε. Και εδώ αυτό είναι κάτι, ένα έβριμα τυχαίο που σήμερα το συνάντησα και το συνάντησα στο βιβλίο αυτό εδώ του Χάιντεγκερ, όπου μιλάει για τον Νίτσε και για τη βούληση για ισχύ ως τέχνη. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Και μου άρεσε πολύ γιατί μου επιβεβαίωσε γιατί μιλάμε για ποίηση εν γέννη όταν μιλάμε για τέχνη. Λέει, εάν με το Kunst, που είναι ο γερμανικός όρος της τέχνης, εννοούμε το παραχθέν ενός παράγειν, αυτό που εκτίθεται από μια παραγωγή και την παραγωγή την ίδια, τότε ο αρχαίος Έλληνας χρησιμοποιεί τις λέξεις, χρησιμοποιεί ποιήν και ποίηση. Με απλά λόγια, όταν μιλάμε για παραγωγή, μιλάμε για κάτι το οποίο ποιούμε. Μιλάμε για ποίηση. Άρα η ποίηση είχε και αυτή την έννοια. Πάμε τώρα παρακάτω, γιατί λέει. Μπορεί λίγο να είναι δύσκολο κατανοητό, αλλά θα σας το συνοψίσω στη συνέχεια και θα γίνει πολύ κατανοητό. Λέει, το ότι η λέξη ποίησης παρέμεινε εμφατικά δεσμευμένη για την ονομασία της έκθεσης ενός πράγματος με λέξεις, δηλαδή το ότι όταν λέμε ποίηση, σκεφτόμαστε το ποίημα που είναι στιχουργία, που είναι λέξεις, δείχνει, λέει, την εξέχουσα θέση που έχει η τέχνη στο πλαίσιο της ελληνικής τέχνης, το σύνολό της. Δηλαδή, το πιο σημαντικό κομμάτι της τέχνης είναι το ποίημα, το γραπτό, άρα η υψηλότερη μορφή τέχνης, κατά τον Χάιντεγκερ, είναι η ποίηση με μικρό πι, και η ποίηση εν γέννη, που είναι η τέχνη, είναι το ευρύτερο πλαίσιο. Ωραία. Τώρα να το ξαναπώ για να γίνει κατανοητό. Όταν μιλάνε οι Έλληνες για ποιήν, αναφέρονται σε ποιητική τέχνη, αναφέρονται στο σύνολο λοιπόν της τέχνης. Ωστόσο, θεωρείται ο ποιητικός λόγος η υψηλότερη μορφή της τέχνης. Ο Χάιντεγκερ το εξηγεί αυτό λέγοντας ότι η γλώσσα είναι αυτό που είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης και γι' αυτό ενδεχομένως θεωρεί την ποίηση ως την ανώτερη μορφή της τέχνης. Και έχει γίνει λοιπόν αυτή η ταύτιση να μιλάμε για ποίηση, και σήμερα μιλάμε για ποίηση, και αναφερόμαστε στο γραπτό λόγο, στη λογοτεχνική μορφή της ποίησης. Αλλά είναι καλό να θυμόμαστε την αρχαίγονη σημασία της λέξης του ποιήν.
Άρα του δημιουργώ κάτι ευρύτερα. Α, και αυτό θα μας βοηθήσει, θα μας βοηθήσει και στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία ως εξής. Λέει, βάσει της ποιητικής ουσίας της τέχνης συμβαίνει το εξής. Η τέχνη ανοίγει μέσα στη μέση των όντων μία ανοιχτή θέση. Μέσα στην ανοιχτότητα της οποίας το κάθε τι είναι αλλιώτικο από ό,τι συνήθως. Δεν ξέρω πόσο κατανοητό μπορεί να γίνει αυτό, αλλά θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν πηγαίνουμε σε κάποια γκαλερί ή σε ένα μουσείο, πολλές φορές αυτό συμβαίνει και στην επαφή με τη μοντέρνα τέχνη, όπου ένας καλλιτέχνης μπορεί να έχει πάρει ένα τελείως καθημερινό αντικείμενο και να το έχει εκθέσει, να έχει ονοματίσει αυτό το πολύ καθημερινό αντικείμενο και ίσως θα έχετε νιώσει το ότι ξαφνικά κοιτάζετε αυτό το καθημερινό αντικείμενο με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Τι έχει αλλάξει? Τι είναι αυτό που κάνει ένα καθημερινό αντικείμενο όταν μπαίνει στη θέση του έργου τέχνης, παίρνει αυτά τα χαρακτηριστικά, ονομαστίζεται ως έργο τέχνης, τι είναι αυτό που μας επιτρέπει να το δούμε ξανά? Είναι αυτή η ανοιχτότητα η οποία αποκτούμε στη σχέση μας με κάτι το οποίο έχουμε μπροστά μας και το κοιτάμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτός λοιπόν ο τρόπος να κοιτάμε τα πράγματα είναι πολύ ωφέλιμος στη θεραπεία. Διότι το να μπορώ να κοιτάξω τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την ανοιχτότητα, με αυτό το αλλιώτικο, το διαφορετικό από ό,τι συνήθως, μου επιτρέπει να συνδεθώ με έναν πολύ ουσιαστικό τρόπο. Και όπως όσοι είχατε παρακολουθήσει το σεμινάριο της Δευτέρας, το είπαμε αυτό, ότι, και είναι σημαντικό να το θυμόμαστε, στην υπαρξιακή θεραπεία ο έμεσος τρόπος είναι ο τρόπος. Αυτό λοιπόν που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία δεν είναι ο άμεσος τρόπος μέσα από την τεχνική, αλλά είναι ο έμεσος τρόπος μέσα από αυτό το οποίο είμαστε. Περισσότερο λοιπόν σημασία έχει το ποιος είναι ο υπαρξιακός θεραπευτής παρά το τι κάνει. Το θυμόμαστε αυτό, το βάζουμε βέβαια σε παρένθεση και αν ξεκινάμε τώρα την εκπαίδευσή μας, θυμόμαστε ότι είναι πολύ σημαντικό φυσικά να ξέρουμε και τι κάνουμε. Αυτό το λέω για να βοηθήσω την Άννα και την Χριστίνα στο πρώτο έτος και όλους όσους ξεκινάνε. Το ότι το τεχνικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό, μας δίνει το θεμέλιο, το τι κάνουμε, πώς στεκόμαστε, αυτό είναι το τι κάνω, έτσι. Το τεχνικό κομμάτι είναι τελείως απαραίτητο, αλλά δεν είναι το πρωτεύον. Είναι το θεμέλιο της πυραμίδας με το οποίο όμως προχωράμε παραπέρα.